Streets of Rage από το Sega Mega Drive Classics για Xbox. Ίσως το καλύτερο beat'em up της Sega. Πολύ καλύτερο από το Streets of Rage το 1 και το 3. Οπ, εδώ πάντησαμε παύση κατά λάθος. Κάτσε να... Είναι το παιχνίδι της Sega το οποίο φέρνει πιο πολύ σε Capcom τις δεκαετίες του 90, πιο πολύ απ' όλα. Βεβαίως εμένα μ' άρεσε καλύτερα το special move που είχαν οι παίκτες το 1. Έσκαγε μύτη ένα μπατσικό και πέταγε μια ρουκέτα, ξέρω εγώ, και πάρει τους όλους κάτω. Ενώ τώρα, εντάξει, είναι το κλασικό, ρίχνουμε μπουνιές γύρω-γύρω και πεθαίνουν όλοι, ας πούμε. Πάρε και αυτή, πάρε και την άλλη. Εν τω μεταξύ, κακή τώρα σε αυτά τα παιχνίδια του 90 ήταν τελείως ό,τι έχει απομείνει από τη δεκαετία του 80. Δηλαδή, εντάξει. Άμα δεν έχεις πράσινο μαλλί, ξέρω εγώ, και ροζ γυαλιστερό μπουφάν, ας πούμε, δεν μπορείς να γίνεις κακό σε παιχνίδι, ας πούμε. Παντελόνι σωλήνα, κόκκινο πανοφόρι, κίτρινη μοϊκάνα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Δηλαδή ένας νορμάλ κακός, ας πούμε, δεν υπήρχε. Πού πάζα καραμίτρο, δηλαδή, έτσι ντυμένος. Πες μου που πας ρε καραμίτρο. Αφού κάνεις μπαμ από χιλιόμετρα δηλαδή. Εντάξει τώρα τι να λέμε. Λοστάρια κλασικά εδώ πέρα και τέτοια. Μπουνίδια, τα ηχητικά εφέ τα κλασικά. Τα τα 16-bit. Είχε πάντως ενδιαφέρον να έβγαινε κάνα παιχνίδι ελληνικό τέτοιου τύπου, ας πούμε. Όχι ελληνικό, να ήταν βαλκανικού τύπου, ξέρω εγώ, υπόκοσμος. Δηλαδή να έχει μέσα την αλβανική μαφία, να έχει τη βουλγάρικη μαφία, να έχει τη ρώσικη μαφία, να έχει τον τύπο τον Έλληνα τον αρχιμαφιόζο, ο οποίος έχει 10 κολόμπαρα και είναι παράγοντας, μεγαλοπαράγοντας σε ομάδα της γάμα εθνικής κατηγορίας, ας πούμε, και τέτοια, ας πούμε. Και στο τέλος φυσικά να μην κερδίζουν οι καλοί. Τώρα τι είναι αυτά, Αμερικανιές τώρα. Στο τέλος κάπως θα τα βρίσκουν, ρε παιδί μου, έτσι κάτω από το τραπέζι, κάνα ποσό, κάνα κάτι τέλος πάντων. Και εντάξει. Απορώ δηλαδή πώς το σκέφτηκε κανείς αυτό να το κάνει τη δεκαετία του 90 δηλαδή. Απορώ δηλαδή. Γιατί να μην υπήρχε ένα παιχνίδι Mega Drive ελληνικό, ας πούμε. Made in Greece εκεί πέρα, έτσι να μυρίζει σκορδοστούμπι, ας πούμε. Τώρα είναι η μάνα η πρώτη εδώ πέρα. Φαίνεται από χιλιόμετρα. Και αυτός που πάζα καραμίτρο, ξέρω εγώ, ντυμένος σαν μάνα, ξέρω εγώ, παιχνιδιού του 90 είναι. Εντάξει. Δηλαδή μιλάμε τώρα για χαρακτήρες βγαλμένους από το Escape του New York, ας πούμε. Για τα παιχνίδια της Capcom και αυτό. Τώρα εδώ πέρα μου φάγει μια ζωή αυτός εδώ πέρα. Εντάξει, κάτσε να του παίξουμε μία εδώ πέρα. Λίγες θέλει ακόμα. Πάντως ο χειρισμός είναι αρκετά καλός. Έπαιξα και το 1. Έπαιξα λίγο και τα Golden Axe, τα οποία δεν μου πολύ αρέσαν τα Golden Axe. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήταν τόσο διάσημα. Εντάξει, θα μου πεις τώρα εκείνη την εποχή, διάσημα ήτανε. Ας παίξουμε και λίγο τώρα από εδώ πέρα. Ωραίο παιχνιδάκι πάντως, ωραία αίσθηση. Το ευχαριστιέσαι να το παίζεις. Θέλω να παίξω διπλό κάποια στιγμή, αλλά δεν έχω παρέα, τέλος πάντων.
Κάτσε να πάρουμε και το χρήμα σιγά σιγά. Πήραμε και το χρήμα. Άτσα. Έτσι είναι, σε Mega Drive, τότε που υπήρχαν πραγματικά ηλεκτρονικά παιχνίδια. Όχι τώρα με τις φλωριές να πούμε και τέτοια. Εδώ πέρα βλέπουμε το εφέ light, το εφέ του 90 εδώ πέρα το φως. Ένα pixel background και ένα pixel κίτρινο. Δεν είχαν ανακαλυφθεί τότε τα layers. Αυτά, νομίζω ότι καλύψαμε το gameplay του παιχνιδιού. Έτσι πηγαίνει ολόκληρο. Μπανάρι μου, το μαστίγιο σου τώρα εδώ πέρα. Ήρθε άλλη με το μαστίγια τώρα, εντάξει.